Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η κλωστοϊφαντουργή της ναού σας, εδώ και πάνω από έναν αιώνα, με τον ιδρώτα μας, ακόμα και με την ίδια μας ζωή, παράγουμε από τα καλύτερα νήματα στον κόσμο, όπως και παλαιότερα κουβέρτες και ρούχα. Έτσι και εμείς, οι εργάτες και οι εργάτριες του Βαρβαρέσου, ξεκινήσαμε από μικρά παιδιά μέσα στο εργοστάσιο. Από τη δική μας δουλειά έκτισαν οι βιομήχανοι καινούργια εργοστάσια. Το ένα έγιναν δύο, τα δύο έγιναν τρία και ούτω καθεξής. Μέσα στο εργοστάσιο συνειδητοποιούμε το πόσο σημαντική είναι η παραγωγή των νήματος για μας και για όλο τον λαό. Είδαμε τα μηχανήματα να εξυγχρονίζονται, να βγαίνει το νήμα ακόμα πιο εύκολα, ακόμα πιο γρήγορα. Είδαμε τους βιομήχανους να κολυμπάν στα κέρδη, να βαπτίζονται οι βεργέτες. Είδαμε όμως και να κλείνουν τα εργοστάσια μόλις τα κέρδη τους λιγόσεψαν. Μόλις μεγάλωσε ο ανταγωνισμός με άλλους βιομηχάνους από την Κίνα και άλλες χώρες του κόσμου. Και έτσι βλέπουμε την εργατομάνα Νάουσα σήμερα με κλειστά εργοστάσια, κουφάρια μέσα στην πόλη μας. Αναπολούμε τα παλιά χρόνια, αλλά και δεν θέλουμε οι αναπομείνοντες κλωστοϊφαντουργοί του Βαρβαρέσου να γίνουν δούλοι, χωρίς δικαιώματα. Δίνουμε τη μάχη μέσα στο εργοστάσιο, μαζί με το σωματείο μας, για την καταβολή των δεδουλευμένων μας, για ανακούφιση του συναδέλφου μας από την ακρίβεια, τους υπέρογκους λογαριασμούς. Δίνουμε τη μάχη για να ανεβάσουν τις απαιτήσεις οι συνάδελφοί μας. Να μην μάθουν να ζουν με τα λίγα, ακόμη και αν παίρνουν ένα μισθό στην ώρα τους. Ούτως ή άλλως, για αυτούς τους μισθούς πείνας έχουν φροντίσει όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις με τους νόμους τους, οι οποίες πάγουσαν τις κλαδικές συμβάσεις, δημιούργησαν εργαζομένους δύο ταχυτήτων και με τη συμβολή των εργοδοτικών συνδικαλιστών παλιότερα, το εργοστάσιο μας μείωσαν κατά 16% το μισθό. Μέσα από τον αγώνα μας συνειδητοποιούμε καλύτερα το τι είναι κράτος, κράτος των εργοδοτών, που σε μια μέρα μας δικάζει, που στέλνει όλα τα περιπολικά στην πύλη του εργοστασίου για να μας τρομοκρατήσει. Είδαμε όμως και τη δύναμη της αλληλεγγύης των εργαζομένων και των σωματείων τους. Αυτό είναι που φοβούνται, τη δική μας οργάνωση, το δικό μας αγώνα. Είδαμε υπουργούς, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές και αντί να μας ενισχύσουν για να μπορούμε να ζήσουμε, βλέπουμε να δίνουν δισεκατομμύρια στους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές και για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, για να σκοτώνονται οι λαοί, για τα αφέντη, το φαΐ. Σε όλη αυτή τη μάχη είχαμε δίπλα μας το ΚΚΕ, τους κομμουνιστές, το κόμμα των εργατών που ποτέ δεν μας κορόδεψε, ποτέ δεν μας είπε ότι αυτό θα μας λύσει από μόνο του τα προβλήματα. Το ΚΚΕ ανέδειξε τα προβλήματά μας και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να μην το βάλουμε κάτω. Η δύναμη και το μέλλον είναι δικά μας, στα δικά μας χέρια. Εμείς θα πλέξουμε το νήμα των δικών μας αναγκών και του μέλλοντος των παιδιών μας. Μαζί με το κόμμα της εργατικής τάξης. Δεν περιμένουμε κανένα σωτήρα και προχωράμε μπροστά. Σας ευχαριστώ.